Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Μελιγκόνη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, έχετε δει ότι πλέον είναι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης αυτή η κόντρα στη Βουλή μεταξύ του βουλευτή σας, του κυρίου Γιαννούλη, και του κυρίου Κυρανάκη από τη Νέα Δημοκρατία, σχετικά με το κάλεσμα της Ένωσης Ελλήνων Μακεδονομάχων να ψήσουν χοιρινό και να πιούν αλκοόλ έξω από χώρο φιλοξενίας προσφύγων. Το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, συμβαίνουν βέβαια και άλλα πολύ σοβαρότερα πράγματα. Απλώς αυτό είναι ένα ενδεικτικό ζήτημα. Αυτές τις μέρες ο χώρος ο κυβερνητικός της κυβέρνησης δεξιάς θα έλεγα διχοτομείται σε ένα ακόμα ζήτημα, ναι. Όπως είναι πώς αντιμετωπίζουν το προσφυγικό μεταναστευτικό, πώς αντιμετωπίζουν τους πρόσφυγες και τους μεταναστευτές. Υπάρχουν άνθρωποι στον χώρο αυτόν και στελέχη κλπ. Mm-hmm. Οι οποίοι με μια σοβαρότητα, με μια κατανόηση του δικαίου στον ένα ή στον άλλο βαθμό, εννοώ πέρα από το ελληνικό δίκαιο και το ενωσιακό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο, που αντιμετωπίζουν, επαναλαμβάνω, με μια σοβαρότητα και με πλευρές αλληλεγγύης, θα έλεγα, το μεγάλο ευρωπαϊκό και όχι μόνο εθνικό θέμα που λέγεται προσφυγικό. Υπάρχουν και άλλοι που βρίσκουν την ευκαιρία μέσα από αυτό το ζήτημα, άλλοι βουλευτές, στελέχη πάλι της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς είναι και αυτός ο νέος άνθρωπος, ο Κυρανάκης, σε αυτή την κατηγορία. Λυπάμαι, γιατί είναι νέος άνθρωπος. Οι οποίοι με μία, θα έλεγα, με ένα μίσος, μια έλλειψη, μια μυσαλλοδοξία, mm-hmm. κατά κάποιο τρόπο αντιμετωπίζουν οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτούς τους κατετραγμένους ανθρώπους, τους κατατρεγμένους ανθρώπους. Και μάλιστα σε μια χώρα, κύριε Μελιγκόνη, η οποία έχει γνωρίσει τη μετανάστευση και την προσφυγιά η Ελλάδα. Την έχει γνωρίσει και σαν χώρα αποστολής μεταναστών τις προηγούμενες δεκαετίες, mm-hmm. Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Άρα και σαν χώρα υποδοχής μεταναστών. Τα αδέρφια μας από τη Μικρά Ασία και από τον Πόντο που ήρθαν κατατρεγμένα και τους αντιμετώπισαν τότε ένα τμήμα του ντόπιου πληθυσμού. Τους αντιμετώπισαν τουρκόσπορους, τους λέγανε. Πολύ άσχημα. Τους τουρκόσπορους, οι ογκλούδες, οι παστρικές, ήρθαν να μας πάρουν τις δουλειές, τι θέλουν εδώ πέρα. Mm-hmm. Έλεγε ο διοικητής, γιατί έχουν σημασία αυτά τα πράγματα. Ο διοικητής της Σμύρνης, ο Στεριάδης, ο τοποθετημένος από την ελληνική κυβέρνηση, καλύτερα να μείνουν εδώ, να τους φάξουν οι Τούρκοι παρά να έρθουν στην Ελλάδα, γιατί εκεί θα τα φέρουν τα πάνω κάτω. Mm-hmm. Τέτοιες κουβέντες. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και νομίζω ο κ. Κυρανάκης δεν μίλησε σωστά. Δηλαδή δέχθηκε αυτό που πάνε να κάνουν προκλητικά. Εκεί φιλοξενούνται με ευθύνη της ελληνικής πολιτείας, mm-hmm. άνθρωποι που οι οποίοι στο θρήσκευμα είναι Μωαμεθανοί. Mm-hmm. Και από τη θρησκεία τους δεν τρώνε το χοιρινό και έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ. Είπαν λοιπόν αυτοί οι λεβέντες, οι τσαμπουκάδες, οι παλικαράδες. Τώρα δεν έχουν με το μακεδονικό να κάνουν τίποτα και κάνουν με άλλα τώρα και δείχνουν τον πατριωτισμό του εκ του ασφαλούς, κύριε Μελιγκόνη. Αυτούς τους εκ του ασφαλούς πατριώτες δεν τους μπορώ προσωπικά, να είμαστε καθαρά. Πατριώτες φαίνεται στα δύσκολα. Ναι. Στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Λοιπόν, θα πάμε, λέει, έξω από τη δομή φιλοξενίας προσφύγων μεταναστών, mm-hmm. στα διαβατά και θα ψήσουμε χοιρινό και θα πιούμε και αλκοόλ. Εντάξει, δηλαδή προκλητικά θα τους προκαλέσουμε κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Εντάξει, τους χαρακτηρίζει αυτή η ενέργεια. Δικαίωμά τους είναι βέβαια ότι θέλουν ό,τι μπορούν να κάνουν. Δεν το θεωρώ ότι είναι σωστές αυτές οι προκλητικές ενέργειες. Όπως θα έλεγα, θα ήταν προκλητικό από κάποιον που δεν πιστεύει, ας πούμε, τη Μεγάλη Παρασκευή να παραγγείλει μπριζόλα στο εστιατόριο. Και αυτό θα το θεωρούσα λανθασμένο, ενώ μεταξύ των ομοθρήσκων μας κατά κάποιο τρόπο. Δεν χρειάζονται αυτά τα προκλητικά. Και με αυτή την έννοια, νομίζω και ο Κυρανάκης δεν θα έπρεπε, και ο Κυρανάκης δεν θα έπρεπε να λειτουργήσει. Έτσι, καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι. Χαίρομαι πολύ, το ξέρουμε. Άρα λέτε, η συζήτηση δεν είναι για το κατά πόσον έχουμε δικαίωμα να ψήνουμε την κρέα στην Ελλάδα. Το θέμα είναι αυτό το μεγάλο μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα, mm-hmm. αν το αντιμετωπίζουμε σαν ένα ζήτημα εθνικό, σαν ένα ζήτημα όμως επίσης ευρωπαϊκό ζήτημα, mm-hmm. το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πρώτον από τη μια μεριά τα δεδομένα της χώρας μας, των κατοίκων μας κλπ. Προφανώς, mm-hmm. προφανέστατα, αλλά και από την άλλη μεριά να δούμε με βάση το δίκαιο, το ενωσιακό, το δίκαιο το διεθνές, το δίκαιο το ελληνικό, πώς με αλληλεγγύη και ανθρωπιά αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους. Αυτά τα δύο, τα συμφέροντα της χώρας μας και η αλληλεγγύη απέναντι στους ανθρώπους, για όσο διάστημα μείνουν στη χώρα μας, πρέπει να είναι, είναι πράγματα τα οποία μπορούν να συνδυαστούν θαυμάσια. Και να σας πω και κάτι, αυτά τα δύσκολα χρόνια, γιατί ξέρετε, εμείς είμαστε κυβέρνηση το 2015 του 2016, όταν οι ροές ήταν 5.000 άνθρωποι την ημέρα. Mm-hmm. Τώρα είναι 200, πολλοί και τώρα είναι οι ροές, mm-hmm. αλλά δεν είναι 5.000. Και θυμάστε εκείνα τα χρόνια,
με πόση ανθρωπιά οι κάτοικοι των νησιών, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, στη Λέσβο κλπ., αντιμετωπίσαν αυτούς τους κατατρεγμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ξεκίνησαν στα καλά καθούμενα να φύγουν από τη χώρα τους για να έρθουν να πάνε στην Ευρώπη, την υπόλοιπη Ευρώπη, και υποχρεωτικά περνάνε από την Ελλάδα. Ναι. Γιατί θέλουν να... αυτοί δεν έχουν σκοπό να μείνουν εδώ, δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά δυστυχώς οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι έχουν κλείσει τα σύνορα και μπλοκάρεται ένας αριθμός γύρω στις 60-70.000 εδώ. Και φεύγει με πολύ μικρού αριθμούς, όχι πολύ γρήγορους κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν θέλουν να μείνουν εδώ. Λέω λοιπόν ότι υπήρξαν δείγματα ανθρωπιάς από τη μεριά των νησιωτών μας εκείνη την περίοδο. Πάντα συνεκτιμώντας φυσικά τα συμφέροντα της χώρας, τα δεδομένα των συμπατριωτών μας, το ότι η Ελλάδα πέρασε μια κρίση και περνάει μια κρίση οικονομική κλπ. Και ευτυχώς τουλάχιστον η Ευρώπη στο ζήτημα το οικονομικό, της ενίσχυσης της οικονομικής της χώρας για τα ζητήματα αυτά, βοηθάει. Μια που λέτε για τα νησιά, πώς σχολιάζεται αλήθεια τη δήλωση του κυρίου Αθανασίου, του βουλευτή Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, ότι το νησί του κινδυνεύει να γίνει Ροδόπη? Λυπάμαι πάλι, γιατί ο κύριος Αθανασίου είναι ένας υπήρξε ένας ανώτατος δικαστικός, σοβαρός άνθρωπος κατά τα άλλα, τον γνωρίζω φυσικά. Και τώρα, γιατί τα λες αυτά, να δημιουργήσεις φόβο. Τι σχέση έχει καταρχήν? Η Ροδόπη είναι ελληνική επικράτεια και εκεί η θρησκευτική μειονότητα των μουσουλμάνων, όχι εθνική μειονότητα, έτσι, γιατί είναι Έλληνες πολίτες οι συμπατριώτες μας οι μουσουλμάνοι εκεί, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, τη δίκη της Λοζάνης, αν δεν κάνω λάθος, συμβιούν αρμονικά όλα αυτά τα χρόνια στο νομό. Τι σχέση έχει τώρα μετάλλο τώρα? Επειδή στα αλλά, πολύ... και πάλι προσπαθούν να σπείρουν το φόβο. Το φόβο, μπορώ να καταλάβω γιατί σε ένα μέρος του πληθυσμού πιάνει, και φυσικά όσοι ενοχλούνται από ορισμένα πράγματα δεν είναι φασίστες και ρατσιστές κλπ. Προς Θεού. Υπάρχουν όμως τέτοια στοιχεία τα οποία δυστυχώς πολλές φορές δίνουν τον τόνο στην αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων. Αυτό όμως που λέτε τώρα, κατηγορείτε τους κυβερνώντες και γενικά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι προσπαθούν να σπείρουν το φόβο. Αυτό, αν ισχύει που λέτε, δεν είναι σαν να πυροβολούν τα πόδια τους? Πρώτα προσπαθούν να σπείρουν το φόβο και μετά θα πρέπει να πείσουν τους κατοίκους στα Βρασνά, στη Νάουσα, στη Σκίδρα κλπ. Να δεχθούν πρόσφυγες προς φιλοξενία. Υπάρχουν δύο γραμμές στη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το θέμα και σε αυτό το θέμα, κύριε Μελιγκό. Υπάρχουν δύο γραμμές. Μια γραμμή είναι ανθρώπων, δεν θα αναφέρω ονόματα, ανθρώπων σοβαρών, το είπα και προηγούμενα, που καταλαβαίνουν. Κάποιες πλευρές έδειξε και ο κύριος Συρίγος προηγούμενα, αν άκουσα σωστά, ότι πρέπει να πάνε να κατανεμηθούν καταναλογία σε όλους τους νομούς της χώρας κλπ. Να τους αντιμετωπίσουμε βοηθούμενοι οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με μια ανθρωπιά, με μια αλληλεγγύη. Αυτό κατάλαβα ότι έλεγε, αν άκουσα σωστά. Και υπάρχουν και άλλοι που λέει φάτε τους. Φάτε τους, πουθενά. Τίποτα. Μηδέν. Θα γίνουμε, ξέρω εγώ τι θα γίνουμε, Μογκαντίσου να πούμε. Βέβαια, επειδή νομίζω είναι μια... Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει στις γραμμές της συγκεντρώσει έναν αριθμό ακροδεξιών στοιχείων. Δεν λέω ότι είναι ούτε η πλειοψηφία ούτε όλοι. Προς Θεού. Προς Θεού. Αλλά και στο επίπεδο ηγετικό έχει στοιχεία, ένα τμήμα στοιχείων ακροδεξιών που ενδιαφέρονται να κολακεύσουν, να είναι ευχάριστοι σε αυτιά ακροδεξιών και ρατσιστών, κατά τη γνώμη μου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το κόμμα, το μεγάλο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζεται κυρίως από αυτό. Δεν λέω το πράγμα, όμως υποχωρεί σε τέτοιες. Υποχωρεί, έχει ευήκο αότα σε τέτοιες. Και πολλές φορές αυτά τα στοιχεία, αυτά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δίνουν τον τόνο. Ονόματα και μη χωριό, που έλεγα. Βέβαια, στην επιχειρηματολογία των νεοδημοκρατών σε σχέση με το προσφυγικό και τη διαχείρισή του, επικαλούνται και τα κυβερνητικά στελέχη και τα γαλάζια στελέχη κάποια νούμερα από την δική σας την διακυβέρνηση, και επειδή τα δύσκολα χρόνια εσείς ήσασταν και υφυπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, δηλαδή είχατε πάει να βγάλετε κάστανα από τη φωτιά, ας πούμε 1.800 επιστροφές μεταναστών στην Τουρκία δεν το λες και νούμερο επιτυχημένο. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Σωστά, διότι αφού προηγηθούν οι διαδικασίες
εξατομικευμένης εξέτασης του ασύλου, mm-hmm. της αιτήσεως ασύλου του κάθε πολίτη τρίτης χώρας που εισέρχεται στη χώρα μας, mm-hmm. αν απορριφθεί σε πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτή η αίτηση ασύλου, δεν έχει δηλαδή προσφυγικό προσφύλ, πρέπει να επιστρέψει. Εκείνη οι δυσκολίες, και δεν είναι κάτι καινούριο που λέω αυτή τη στιγμή, με την Τουρκία. Την ίδια. Δεν είναι, στο ζήτημα αυτό δεν είναι μια συνεννοήσιμη χώρα η Τουρκία, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Είναι μια χώρα η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ αυτό που πρέπει να γίνεται. Όμως μαζί με τους λίγους που επιστρέψανε στην Τουρκία γίνανε χιλιάδες επιστροφές εθελοντικές στις χώρες καταγωγής των ανθρώπων αυτών, γίνανε πανενώσεις σε χώρες της Ευρώπης με τις οικογένειές τους και μετεκαταστάσεις, δηλαδή. Και αλίμονα δεν γινόταν αυτό. Καταλαβαίνετε, όταν έχεις, ας πούμε, έχεις στο ζήτημα αυτό τι έχουμε. Έχουμε εισρωές και εκροές. Ναι. Αν έχουμε μόνο εισρωές, δηλαδή όλο αυτό το διάστημα φύγανε μόνο 1.800 άνθρωποι και έχουν μπει 50.000, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε πολύ περισσότερες χιλιάδες, εντυπωσιακά περισσότερες χιλιάδες. Αυτό δεν έγινε γιατί με διάφορους τρόπους, πέρα από τις επιστροφές στην Τουρκία, ανέφερα με την κατάσταση, οικογενειακές επανενώσεις, επιστροφή εθελούς, η επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους, μετακινήθηκαν και έφυγαν από το ελληνικό έδαφος πολλές χιλιάδες άλλοι από αυτούς τους ανθρώπους. Άρα εσείς από τις εμπειρίες που αποκομίσατε από τη θέση αυτή, εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση με το νομικό πλαίσιο που ψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα δεν θα μπορέσει να επιταχύνει την κατάσταση? Το νομοσχέδιο που ψήφισε, ναι, είναι μια σειραφή, και δεν το λέω αρνητικά, το και οι ίδιοι το λένε, μια σειραφή και εφαρμογή ισχυουσών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που τις και εμείς τις είχαμε σε νομικό πλαίσιο ενσωματώσει, το συνέχισε αυτό και το ολοκλήρωσε, κατά τη γνώμη μας, με μια προσπάθεια να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο, ναι, τη διαδικασία και την εξέταση των αιτημάτων ασύλου. Δυστυχώς νομίζω ότι δεν θα βοηθήσει. Έτσι που το έχει φέρει, δεν θα βοηθήσει. Μακάρι να επιταχυνθεί η διαδικασία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ να επιταχυνθεί η διαδικασία. Με μία προϋπόθεση όμως. Ότι θα τηρείται το δίκαιο το ενωσιακό, θα τηρείται το δίκαιο το διεθνές στα ζητήματα αυτά. Δηλαδή δεν θα τους γκρουπάρω αναχώρα και θα λέω κάνω μία εξέταση και περιλαμβάνει και τους 100 που έχουν έρθει από τη Σομαλία. Γιατί κάθε περίπτωση, ναι, αυτό λέει το διεθνές δίκαιο και το ενωσιακό, είναι ξεχωριστή. Εξατομικευμένα πρέπει να γίνεται κάθε εξέταση. Mm-hmm. Και να κλείσουμε με το θέμα της Νοβάρτης. Αύριο το Κόντρα εδώ σπάει τη διακαναλική ομερτά. Θα προβάλλουμε αύριο όλο το ντοκιμαντέρ της ελβετικής τηλεόρασης, ναι, το οποίο έχει εξασφαλίσει το κανάλι μας. Το έχουν όλα τα κανάλια, δεν το δείχνουν, ναι. Όχι, το εξασφάλισε το κανάλι μας από την ελβετική τηλεόραση. Τα δικαιώματα είναι κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα. Μάλιστα, και αναρωτιέμαι, επειδή ξέρουμε όλοι κάποια στοιχεία από αυτό το ντοκιμαντέρ, αναρωτιέμαι αν αυτό είναι αρκετό προκειμένου να γίνει αυτό που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να ξαναφωτιστεί στο δημόσιο διάλογο η ουσία της υπόθεσης. Έτσι. Και όχι αν η χ ή η ψ δήλωση του κυρίου Παπαγγελόπουλου ή του κυρίου Πολάκη ή οτιδήποτε άλλο ήταν πετυχημένη ή όχι. Καταρχήν, το μπράβο που είπα είναι γιατί θεωρώ ότι είναι μια δημοσιογραφική τουλάχιστον επιτυχία, τουλάχιστον, δεν είναι, και βασικό στοιχείο την ενημέρωση του ελληνικού λαού. Κατά τη γνώμη μου, ένα τέτοιο ντοκουμέντο που το έφτιαξε η δημόσια ελβετική τηλεόραση, πήγε στην Αμερική, το FBI, υπάρχουν δηλώσεις. Παρουσιάζεται ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης να λέει, έτσι δεν είναι, να λέει ότι εταιρείες όπως η Νοβάρτης δωροδοκούν πολιτικούς και γιατρούς, ναι, αλλά τι να κάνουμε, σώζουν και ζωές. Διερωτώ με πραγματικά, mm-hmm, και προς τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατρός δεν είναι, αλλά δεν ξέρει την περίπτωση των γιατρών. Μιλάει για πολιτικούς που δωροδοκούνται. Ξέρει πολιτικούς που έχουν δωροδοκηθεί? Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα. Αλλά πώς επιτέλους είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως σωστά είπατε, κοιτάξτε, θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο πτυχές όταν λέμε την έκφραση Νοβάρτης. Ναι. Η μία είναι κύρια, κατά τη γνώμη μου. Έχει γίνει τεράστια διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Δισεκατομμύρια πήγαν σε διάφορες τσέπες, mm-hmm, και έφυγαν από τον ελληνικό λαό και από τις τσέπες του ελληνικού λαού. Κάποιος φταίει γι' αυτό. Έκανε υπερτιμολογήσεις, δωροδοκήθηκε κλπ. Τώρα, σε αντιπερισπασμό, ο κύριος Σαμαράς, νομίζω και ο κύριος Βενιζέλος, κάναν μια μήνυση στον Τσίπρα και στον Παπαγγελόπουλο. Έτσι δεν είναι, αυτό έγινε. Yeah. Και ψάχνουν τον Τσίπρα, φρονίμως ποιούντες, γιατί είναι και πολιτικά δειλή, το λέω. Τον εξαιρέσανε οι μόνοι τους, yeah, και χτυπάνε τον Παπαγγελόπουλο. Μόνο τώρα όλοι έχουν ξεχάσει τον Παπαγγελόπουλο, γιατί βγήκαν τόσα πράγματα στη φόρα που ποιος θυμάται τώρα τον Παπαγγελόπουλο και την ψευτοθεωρία ή ψευτοσκευωρία, yeah, ότι ο Παπαγγελόπουλος έκανε παρέμβαση στους δικαστικούς, στους εισαγγελείς κλπ. Μάλιστα. Κύριε Μπαλάφα, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά, και εγώ κύριε Μελιγκόνη. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, τώρα.